Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα οδηγητικό, θεωρητικό vlog, το οποίο ελπίζω να έχει πρακτική εφαρμογή στη ζωή μας. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε για τις προβολές που κάνουμε όλοι. Γιατί έχουμε ένα παλιότερο βίντεο στο οποίο μιλήσαμε για τις προβολές που κάνουν οι νάρκισσοι. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις προβολές που κάνουμε όλοι. Θυμάμαι όταν ήμουνα πολύ νεότερη, ίσως πριν 15 χρόνια, είχα διαβάσει ένα βιβλίο το οποίο δεν ήταν βιβλίο ψυχολογίας ουσιαστικά, ήταν βιβλίο το οποίο ήταν στα πλαίσια της πνευματικότητας και είχε τίτλο The Dark Side of Light Chasers, η σκοτεινή πλευρά των κυνηγών του φωτός. Το βιβλίο αυτό το είχε γράψει μία κοπέλα, αλλά αυτή ήταν κάποιο είδους πνευματική δασκάλα. Το βιβλίο αυτό πρέπει να γράφτηκε δεκαετία του 90, δεκαετία του 80, δεν θυμάμαι. Είμαι στο αυτοκίνητο τώρα, δεν μπορώ να κάνω Google search για να το βρω. Η οποία πήγαινε και έκανε σεμινάρια, ξέρετε, στην εποχή μετά την επανάσταση των λουλουδιών, μετά τη δεκαετία του 70 στην Αμερική. Αναπτύχθηκαν διάφορες κινήσεις, κινήματα δασκάλων, φιλοσοφιών ζωής, πνευματικού προσανατολισμού, φιλοσοφιών ζωής, οι οποίες είχαν να κάνουν με τον Ινδουισμό, με το γιόγκα κλπ. Δεν ήταν ψυχολόγος η κοπέλα αυτή. Έχω πει και άλλες φορές όμως ότι η αλήθεια είναι μία, και οι δρόμοι που οδηγούν σε αυτήν είναι πολλοί. Κάποιοι δρόμοι είναι πιο εύκολο να σε οδηγήσουν στην αλήθεια. Είναι έτσι λίγο πιο ανοιχτοί οι δρόμοι, είναι λεωφόροι, δεν έχει πολλά στριψίματα. Και άλλους δρόμους που είναι πιο δύσκολο. Θεωρώ όμως ότι ένας άνθρωπος με ολοκληρωμένη προσωπικότητα μπορεί να διαβάζει με κριτική σκέψη τα πάντα και να πάρει κάτι θετικό από τα πάντα, ακόμη και από ένα ανάγνωσμα με το οποίο δεν συμφωνεί πλήρως. Λοιπόν, σε εκείνο το βιβλίο έλεγε η συγγραφέας ότι της έκανε εντύπωση ότι όταν πήγαινε και έκανε περιοδίες σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής που έκανε κάτι σαν σεμινάρια, πως κάνουμε εμείς τα σεμινάρια τα ψυχοεκπαιδευτικά, αυτή έκανε σεμινάρια στυλ της πνευματικής εξέλιξης, λέει της είχε κάνει εντύπωση ότι έβλεπε κάποιους ανθρώπους μέσα στο πλήθος που παρακολουθούσαν τη διάλεξή της, τους οποίους αντιπαθούσε πάρα αυτά. Δηλαδή χωρίς να τους γνωρίζει, χωρίς να έχουν συνομιλήσει, με το που τους έβλεπε τους αντιπαθούσε και προσπαθούσε να καταλάβει γιατί μας ενοχλούν πράγματα πάνω στους άλλους, με τους οποίους δεν έχουμε καμία σχέση. Και γι' αυτό το βιβλίο του έχει τίτλο «The Dark Side of Life Chasers», «Η σκοτεινή πλευρά των κυνηγών του φωτός», γιατί ήθελε να μιλήσει για αυτό το φαινόμενο, ότι ακόμη και ένας άνθρωπος με πνευματικότητα, ένας άνθρωπος που προσπαθεί να κατακτήσει την αλήθεια, που προσπαθεί να κατακτήσει το φως, που είναι πολεμιστής του φωτός. Τώρα αυτός ο τίτλος μου φέρνει στο μυαλό τον Πάολο Κοέλιο, ο οποίος ήταν πολύ δημοφιλής μια περίοδο και το βιβλίο του, το πρώτο, που τον έκανε παγκοσμίως γνωστό, για πολλά χρόνια το είχαμε έτσι σαν φυλαχτό, θα μπορούσα να πω. Και επίσης το βιβλίο του, το ημερολόγιο ενός πολεμιστή του φωτός, έχει πολύ χρήσιμα στοιχεία. Ο Πάολο Κουέλιο φυσικά μετά, όταν μετακόμισε στην Ισπανία και άρχισε να γράφει λογοτεχνία, κάπου εμένα με ξένησε, με παραξένεψε και σταμάτησε να με γοητεύει όπως με γοήτευε, ξέρω εγώ, στα 25 μου. Θεωρώ ότι ο Πάολο Κοέλιο είχε πάρει αρκετά πράγματα στα βιβλία του, που το πιο γνωστό είναι ο Αλχημιστής. Εμένα μου άρεσε πολύ και το ημερολόγιο των πολεμιστών του φωτός. Μου άρεσε πολύ και εκείνο που έλεγε για έναν ποταμό, στις όχθες του ποταμού Πιέδρα κάθισα και έκλαψα και λοιπά, τέτοια βιβλία τα οποία είχαν έτσι ένα πνευματικό προσανατολισμό. Νομίζω ότι διάβαζα αυτά τα βιβλία στη φάση που έβγαινα από τη θρησκευτικότητα, την ορθόδοξη χριστιανική θρησκευτικότητα, και επειδή όταν ήμουν μαθήτρια και όταν ήμουν φοιτήτρια είχα
διαβάσει όλα τα γεροντικά που ήταν γραμμένα μέχρι τότε. Είχα ξεσκονίσει όλα τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Θυμάμαι, διάβαζα κάτι βίους Αγίων, ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, κάποιοι έτσι που είχαν έτσι πολύ ωραίες κουβέντες μέσα, πολύ ωραία έτσι φιλοσοφημένα και πνευματικά λόγια που μου άρεζαν πολύ. Και μετά όταν ξέφυγα από την θρησκεία του στυλ να είμαι θρησκευόμενη και να ακολουθώ με προσήλωση όλα όσα λέει η θρησκεία, τότε διάβαζα και Κουέλιο, ήμουν εφηβός, διάβαζα και Κουέλιο, διάβαζα και αυτά τα άλλα που σας έλεγα. Είχα διαβάσει και ένα βιβλίο το οποίο με είχε αναπαύσει αρκετά, γιατί είχε ωραίες κουβέντες, η ασκητική της αγάπης για μία Ελληνίδα μοναχή, ξεχνάω και το όνομα της τώρα, ένα μαύρο βιβλίο, έτσι ωραίο μαύρο βιβλίο, χοντρό, η ασκητική της αγάπης. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα ποια είναι, αλλά εσείς αν έχετε τέτοια διαβάσματα και αν τα έχετε διαβάσει, και σε εκείνο το βιβλίο μιλούσε για μία γυναίκα η οποία ήταν επιστήμονας, ήταν Ελληνίδα που είχε σπουδάσει κάτι στο εξωτερικό και μετά έγινε ιεραπόστολος και μια γερόντισσα. Και ήταν έτσι ωραία τα λόγια της και ήρεμα. Θεωρώ ότι οι πνευματικοί άνθρωποι από όλους τους χώρους και αν προέρχονται έχουν ένα παρόμοιο τρόπο σκέψη. Α, επίσης διάβαζα και τα βιβλία των γερόντων στο Έσεξ, του πατρός Σοφρονίου κλπ. Κλπ. Που ήταν έτσι και πολύ δύσβατα βιβλία. Τέλος πάντων, δεν απορρίπτουμε τίποτα. Εγώ τα διάβαζα γιατί ήμουνα μία θρησκόληπτη που προσπαθούσα να καταλάβω πράγματα και προσπαθούσα να έχω μία ομαλή μετάβαση από τη θρησκοληψία στην επιστημογνωσία. Μιλάω για την προσωπική μου πορεία τώρα αυτή τη στιγμή, το ότι ειρήνευε εμένα τη δικιά μου τη ψυχή. Πλέον δεν διαβάζω τέτοια βιβλία. Είμαι σκεπτικίστρια όσον αφορά τέτοια βιβλία, γιατί θεωρώ ότι πολλά από αυτά τα βιβλία έχουν μέσα πνευματικότητα από το σούπερ μάρκετ. Με πρώτο και καλύτερο το βιβλίο Το Μυστικό, το οποίο το διάβασα μόλις βγήκε και μου έκανε τη χειρότερη εντύπωση και εξακολουθεί να μου την κάνει μέχρι σήμερα. Ότι είναι αυτό που έχουμε πει και πολλές φορές στο κανάλι, θετική τοξικότητα. Και ξαναλέω, συμβουλές πνευματικότητας από το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τη σκοτεινή πλευρά των κυνηγών του φωτός. Αυτό που έλεγε η συγγραφέας του βιβλίου της είναι ότι τα πράγματα τα οποία μας ενοχλούν πάνω σε ανθρώπους που μόλις έχουμε γνωρίσει είναι πράγματα που έχουν να κάνουν με εμάς. Για να βλέπουμε έναν άγνωστο άνθρωπο και αμέσως να μας είναι αντιπαθητικός ή αποθητικός ή να μην τον γουστάρουμε χωρίς να μας μιλήσει, χωρίς να έχουμε κάποια επαφή, αυτό που βλέπεις κάποιον στο Instagram π.χ., βλέπεις το προφίλ του, βλέπεις τις φωτογραφίες του ή βλέπεις κάποιον σε ένα χώρο ή σε ένα μπαράκι, κάθεται απέναντι, τον βλέπεις ή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε ένα χώρο που δεν έρχεστε σε άμεση επαφή, δεν ανταλλάζετε κουβέντες, δεν αλληλεπιδρά άμεσα μαζί σου. Παρατηρείς κάποιον άνθρωπο, όταν λέει παρατηρείς κάποιον άνθρωπο και σε ενοχλεί, αυτό σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είτε έχει κάποια καλά στοιχεία που θα ήθελες πολύ να έχεις και είσαι ένας παλιοχαρακτήρας, ίσως νάρκισσος και φθονείς αυτά τα καλά στοιχεία που έχει, ή μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος με καλές προθέσεις, ο οποίος όμως να έχεις κομπλεξιλίκια μέσα σου, να έχεις θέματα που δεν τα έχεις επιλύσει, να έχει κομμάτια της προσωπικότητας σου και του εαυτού σου που δεν σου αρέσουν. Οπότε άμα τα βλέπεις πάνω στον άλλον, στην πραγματικότητα, άμα νομίζεις πως τα βλέπεις πάνω στον άλλον, τότε να σε ενοχλούν. Δεν σου φταίει ρε φίλε ο Α και ο Β διάσημος ή ανθυποδιάσημος που έχεις δει να αποστάρει μια φωτογραφία στο Instagram ή που έχεις δει να κάνει μια συνέντευξη, να δίνει μια συνέντευξη σε μια εκπομπή ή να παρουσιάζει μια εκπομπή. Δεν σου φταίει ρε παιδί μου αυτός ο άνθρωπος, αν εσύ το βλέπεις και λες κοίτα τι κακομαθημένος, κοίτα τι έτσι, κοίτα τι αλλιώς, σημαίνει κάτι βλέπεις δικό σου πάνω σε εκείνον τον άνθρωπο. Δεν μιλάω για τις περιπτώσεις των ανθρώπων με τους οποίους έχουμε πραγματική σχέση και που στην πράξη μπορεί να βιώσουμε μια συγκεκριμένη τοξικότητα από εκείνους τους ανθρώπους προς εμάς. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μας είναι άγνωστοι και εμείς τους παρατηρούμε. Όταν παρατηρούμε αγνώστους ανθρώπους,
και νιώθουμε αρνητικά συναισθήματα, κάνουμε προβολές. Προβάλλουμε τα θέματα που δεν μας αρέσουν πάνω μας, πάνω στους άλλους. Για σκεφτείτε το και θα χαρώ να διαβάσω στα σχόλια τις απόψεις σας.